Πέρασαν οι γιορτές, μπαίνουμε σιγά σιγά στην καθημερινότητα, παραμένοντας όμως στο σπίτι. Όλοι μας λίγο πολύ βάζαμε κάποια παραπανήσια κιλά. Κυρία Γιαννιώτη, μπορούμε να χάσουμε αυτά τα κιλά άμεσα και με ποιον τρόπο? Κυρία Ελευθεριάδου, φυσικά μπορούμε να τα χάσουμε. Πρώτο βήμα είναι να ζυγιστούμε, να δούμε πού έχουμε φτάσει. Δεύτερο βήμα, να θέσουμε το στόχο βάρος. Και τρίτο βήμα, να οργανωθούμε και να αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες. Πώς μπορούμε να χάσουμε αυτά τα κιλά με ασφάλεια, χωρίς να ακολουθήσουμε επικίνδυνες δίαιτες? Ασφαλής απώλεια ορίζεται με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από 2 έως 4 κιλά το μήνα. Βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε πολύ απλά είναι να ορίσουμε τα μικρά και συχνά γεύματα μέσα στην καθημερινότητά μας, αποφεύγοντας την παρατεταμένη νηστεία που μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα υπερφαγικό επεισόδιο. Επιλέγουμε καλή πηγή λιπαρών, άρα όχι κορεσμένα αλλά μονοακόριστα και πολυακόριστα λιπαρά που τα βρίσκουμε στο ελαιόλαδο, στο αβοκάντο, στους ξηρούς καρπούς. Και επιλέγουμε καλή πηγή πρωτεΐνης, όπου μπορούμε να τη βρούμε από το λευκό κρέας, τα ψάρια και τα όσπρωτα. Αυτά τα συνδυάσουμε με κάποιο αμελούχο τρόφιμο. Οι γιορτές μας βρήκαν στο σπίτι με μειωμένη φυσική δραστηριότητα, όπως συμβαίνει και τώρα. Θα καταφέρουμε να χάσουμε τα περιττά κιλά παραμένοντας στο σπίτι? Σίγουρα η μειωμένη φυσική δραστηριότητα επηρεάζει την ενεργειακή δαπάνη. Ωστόσο, θυμηθείτε πως το 60% της απώλειας βάρους στηρίζεται στη διατροφή, το 30% στην κίνησή μας και ένα 10% αντιστοιχεί στην ψυχολογία που έχουμε. Ξεκινάμε με τη βάση, χτίζοντας καλές διατροφικές συνήθειες. Προσπαθούμε ωστόσο να μένουμε ενεργητικοί ακόμα και μέσα στο σπίτι μας, έτσι με μια μικρή κίνηση και μια μικρή άσκηση καθημερινά. Και φροντίζουμε να έχουμε μια καλή ψυχολογία. Κυρία Γιαννιώτη, αναφερθήκατε προηγουμένως στην ψυχολογία, που όντως αυτό το διάστημα είναι πεσμένη σε πολύ κόσμο. Θα μπορούσαμε μέσω της διατροφής να την ανεβάσουμε? Υπάρχει μια άρρηκτη σχέση μεταξύ της διατροφής και της ψυχολογίας. Όταν είμαστε στεναχωρημένοι, τρώμε περισσότερο ενδεχομένως. Ή όταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, όταν είναι στεναχωρημένοι, δεν τρώνε καθόλου. Τροφές οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν είναι φρούτα και λαχανικά με έντονο χρώμα, όπως είναι το ρόδι, όπως είναι το μπρόκολο, πλούσιες αντιοξειδωτικά, τα καλά λιπαρά, όπως είναι η μαύρη σοκολάτα με περιεκτικότητα κακάο πάνω από 80%, το αβοκάντο και η ξηρή καρπή. Είναι όμως πολύ σημαντικό να ξεχωρίσουμε τη βιολογική από τη συναισθηματική μας πείνα. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τη συναισθηματική πείνα? Η συναισθηματική πείνα διαφέρει από τη βιολογική, καθώς η βιολογική μας πείνα είναι ανά 2 ώρες. Άρα, αν στο μεσοδιάστημα πεινάσουμε, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν αντιστοιχεί σε ανάγκη του οργανισμού για ενέργεια, αλλά σε ανάγκη του οργανισμού να καλύψει κάποιο του συναίσθημα. Ένας τρόπος είναι να επιλέξουμε κάποια υγιεινή τροφή που θα έχει ένα πολύ χαμηλό θερμιδικό φορτίο. Ένα φρούτο που μπορούμε να φάμε ή να αποδεσμεύσουμε αυτό το συναίσθημα, να το μεταφέρουμε σε μια άλλη δραστηριότητα, σε μια άλλη κίνηση που μπορεί να μας κάνει καλό. Αυτό μπορεί να είναι το περπάτημα, να πάμε μια βόλτα, να μιλήσουμε με ένα φίλο μας στο τηλέφωνο, να δούμε την αγαπημένη μας σειρά ή να ακούσουμε το αγαπημένο μας τραγούδι. Αυτό το διάστημα γίνεται πολύ κουβέντα γύρω από το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Θα μπορούσε η διατροφή να γίνει σύμμαχός μας στην προσπάθεια να χτίσουμε ένα γερό ανοσοποιητικό σύστημα? Φυσικά, μια ισορροπημένη διατροφή βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Σε αυτό απαντά απόλυτα το μεσογειακό πλάνο διατροφής, που έχει κύρια χαρακτηριστικά την καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, την επιλογή προϊόντων ολικής άλεσης από τα δημητριακά μας, κατανάλωση οσπρίων, άπαχης πρωτεΐνης όπως είναι τα ψάρια και το λευκό κρέας, μειωμένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος και επιλογή καλών λιπαρών όπως είναι το ελαιόλαδο, το αβοκάντο, οι ελιές και η ξηρή καρπή. Όλοι μας μέσα στις γιορτές κάναμε υπερκατανάλωση τόσο στο φαγητό όσο και στο αλκοόλ. Μπορούμε μέσω της διατροφής να κάνουμε αποτοξίνωση στον οργανισμό μας? Πρέπει να γίνει κατανοητό πως οι τροφές δεν περιέχουν τοξίνες, περιέχουν τοξικές ουσίες όπου θα πρέπει να υπερκαταναλωθούν για να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό μας. Ο οργανισμός μας έχει φροντίσει ο ίδιος για την αποτοξίνωσή του. Τα νεφρά, το σηκώτη, το λυμφικό σύστημα και το δέρμα συμβάλλουν στην αποτοξίνωσή μας. Άρα αυτό που θα πρέπει να ακολουθήσουμε είναι ένας γενικότερος υγιεινός τρόπος ζωής με μια ισορροπημένη διατροφή. Μπαίνοντας λοιπόν σε ένα διατροφικό πλάνο, υπάρχουν κάποιες τροφές που πρέπει να μειώσουμε ή να απαγορεύσουμε? Δεν απαγορεύουμε καμία τροφή. Απλά τα τρόφιμα τα οποία είχαν την τιμητική τους και υπερκαταναλώθηκαν ενδεχομένως τις προηγούμενες ημέρες, αυτά θα τα αποφύγουμε. Δηλαδή, αποφεύγουμε το κόκκινο κρέας που τα τραπέζια τα γιορτά συνήθως είναι έτσι, ο πρωταγωνιστής τους. Αποφεύγουμε τα γλυκά για λίγο διάστημα και τρόφιμα τα οποία είχαν ιδιαίτερη επεξεργασία, είχαν πολλά κορεσμένα λιπαρά, πολύ ζάχαρη και πολύ αλάτι. Και σε αυτούς που δεν μπορούν να αντισταθούν στο γλυκό, μπορούμε να τους προτείνουμε κάτι?
Σίγουρα την γλυκιά γεύση μπορούμε να τη βρούμε εύκολα μέσα σε ένα εστιατόριο, είτε με την κατανάλωση κάποιου ζελέ, είτε κάποιο επιδόρυπο που θα χρησιμοποιήσουμε γιαούρτι, μέλι ή αποξηραμένα φρούτα. Ωστόσο, σίγουρα οι άνθρωποι που αγαπούν τα γλυκά τα αναζητούν. Δεν είναι καλό να τους πάμε στην διαδικασία της στέρησης, γιατί ενδεχομένως αργότερα θα υπερκαταναλώσουν όταν φύγουν από αυτή τη διαδικασία της απώλειας του βάρους τους. Άρα, ας ορίσουν μία φορά την εβδομάδα να απολαμβάνουν το γλυκό που τους αρέσει, αντικαθιστώντας ένα άλλο σνακ. Πώς μπορούμε λοιπόν να εντάξουμε όλη μας την οικογένεια σε ένα ισορροπημένο διατροφικό πρόγραμμα? Οργανώνουμε το εβδομαδιαίο μας πρόγραμμα, βάζουμε τα παιδιά μας να συμμετέχουν σε αυτό, να έχουν ρόλο, ρωτώντας τους τα αγαπημένα τους τρόφιμα, τι φαγητό τους έλειψε, γιατί θέλουμε να καταναλώσουμε και κινούμαστε βάσει του προγράμματος. Και στο τέλος της εβδομάδας μπορούμε να ορίσουμε ως μία μέρα όπου θα χαλαρώνουμε, οι μαμάδες θα ξεκουράζονται και τα παιδιά θα τρώνε κάτι το οποίο ενδεχομένως να τους είχε λείψει, όπως ένα φαγητό από έξω. Κυρία Γιαννιώτη, ως διατροφολόγος που είστε, θα θέλαμε τις δικές σας ευχές για το 2021. Με αφορμή την νέα χρονιά, όλοι μας θέτουμε στόχους για τον εαυτό μας και συνήθως αυτούς τους στόχους συμπεριλαμβάνεται και το βάρος. Εύχομαι φέτος να φτάσουμε αυτό το στόχο βάρος, αλλάζοντας διατροφικές συνήθειες. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά σε όλους.